χέρι. Βρίσκομαι εδώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Και μιας και θα το πω από καρδιάς, βρίσκομαι εδώ έχοντας μπροστά μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αλλάξει πίστα στην περιφέρειά σας, τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Θα μακρηγορήσω, θα πω δύο λόγια για όσα έγιναν όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να πω, γιατί θεωρώ, φίλες και φίλοι, ότι τα μικρά και καθημερινά πράγματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Πράγματι, ο Θόδωρος ήταν ένας περιφερειάρχης ο οποίος είχε βάλει σε δύσκολες σκοτούλες. Ήταν ο Βιάλης, διότι εκεί που δεν τον περίμενα, ξαφνικά του πέρασε στο μαξί μου και μου λέγε «Δεν φεύγω αν δεν προχωρήσεις αυτό. Δεν φεύγω αν δεν προχωρήσεις το άλλο». Νομίζω ότι γίνανε σημαντικά πράγματα για την περιφέρειά σας. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτά. Καταρχάς, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα νέα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ την περίοδο 15-19 ήταν τριπλάσιας αξίας από αυτά που εντάχθηκαν την προηγούμενη περίοδο 2010-14. 172 εκατομμύρια το 2014, 350 εκατομμύρια το 2019. Ενώ για τα έργα από το ΠΟΔΟΕ, εκείνα λέει, 20 εκατομμύρια μόνο το 2014, 178 εκατομμύρια, 9 φορές πάνω την τετραετία του Θόδωρου Καρυπίδη και της κυβέρνησης του. Η αλήθεια είναι ότι μας ξεζούμισε, Θόδωρο. Σημαντικό έργο για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ήταν η ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Διανομαρχιακό έργο αυτό. Στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών εντάχθηκαν έργα όπως το υδραγωγικό Γρεβενών, η ίδρυυση της Δεσκάνης, η κατασκευή του τμήματος Παναγιά Γρεβενά της Εγνατίας Οδού, το κλειστό κολυμπητήριο των Γρεβενών. Στην Καστοριά έχουμε έργα όπως η ίδρυυση της πόλης και του Άργους Οριστικού, η διευθέτηση της Κήτης του Αλιάκου. Στην Κοζάνη είχαμε την ανάπτυξη της Πανεπιστημίου Πολής με 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε και την ανέγερση του νέου κέντρου υγείας της Σιάτης, την ίδρυυση στον Κρόκο, στην Ανοκόμη, την αναβάθμιση του ΕΚΕΤΑ, το κτίριο της Υποδειγματικής Βιβλιοθήκης στην Κοζάνη, τις αναβλάσεις οδών στην Τολεμαίδα και τις επεκτάσεις στο Ποδοσάκι νοσοκομείο, τις βελτιώσεις του οδικού άξονα Κήπος και Σάρι. Εδώ στην Κοζάνη προχωράμε όμως, και πρέπει να το ανακοινώσω αυτό, μετά από διαβουλεύσεις και ψιλοσυγκρούσεις με τους τεχνοκράτες του Υπουργείου Άμυνας, που καλά κάνουν και κρατάνε τα μπόσικα, αλλά προχωράμε και πρέπει να το ανακοινώσω στην παραχώρηση τμήματος του στρατοπέδου Μακεδονομάχων και των κτηρίων μέσα σε αυτό, καθώς και 19,5 στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου του Υπουργείου του Δήμου Κοζάνης, βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου της Κοζάνης. Στη Φλόριδα έχουμε την αναβάθμιση της ίδρυυσης του Αμύνδεου και στα χωριά της περιοχής. Έχουμε το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου, τις βελτιώσεις στο αποστρακιστικό δίκτυο, τα έργα στο οδόστρωμο, στο καινοδρομικό, στο Πισοδέρι. Να θυμίσω και την πρόσφατη εκκίνηση χρηματοδότηση για το κλειστό κολυμπητήριο Άργος Οριστικού. Σημαντικές παρεμβάσεις που κάνουν διαφορά στην τοπική κοινωνία. Μια από τις εμβληματικές δράσεις όμως της κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία είναι η θεαματική αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά και από τις συνέργειες με το ΔΕΗ της Δυτικής Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο γίνεται ένα πανεπιστήμιο που από 6 τμήματα και 4 σχολές με τον νέο νόμο αλλάζει πίστα και μετατρέπεται σε πανεπιστήμιο 28 τμήματων, 7 σχολών με πολύ ισχυρή παρουσία σε όλες τις σχολές της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορώ βεβαίως να μην αναφερθώ και στις μάχες που δώσαμε για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ, διότι αποτρέψαμε τα σχέδια της βίαιης κινητοποίησης του ΑΔΜΙΕ
αποτρέψαμε τα σχέδια για τη μικρή ΔΕΗ, αποτρέψαμε τα σχέδια πώλησης του 17% της ΔΕΗ, λίγο πριν συναντήθηκα με τους συνεργαζόμενους της ΔΕΗ, είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό ότι το εργοστάσιο το καινούργιο, το Πτολεμαίδα 5, θα συνδεθεί με την τηλεθέρμανση της Πτολεμαίδας και έτσι η θέρμανση της Πτολεμαίδας διασφαλίζεται για πολλά ακόμα χρόνια. Καθότι γνωρίζω καλά αυτό που λέτε συχνά εδώ στην Δυτική Μακεδονία, ότι στην περιοχή σας έχει 11 μήνες το χρόνο χειμώνα και ένα μήνα που δεν κάνει κρύο. Και να πω επίσης ότι είναι σημαντική και η μείωση στο ΦΠΑ στην ενέργεια. Από μεθαύριο Δευτέρα ξεκινά το 13% στο 6%, αφορά και την τηλεθέρμανση, κάτι το οποίο προφανώς αφορά όλους τους πολίτες της Εθνικής Μακεδονίας. Και να μην ξεχάσω βέβαια ότι μία από τις αξέχαστες στιγμές που δεν έφευγε από το γραφείο μου ο Περιφερειάρχης σας, αν δεν του δώσω έγκριση, ήταν τότε που προχωρήσαμε στο ειδικό τιμολόγιο. Και να δώσω τη δέσμευση ότι θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα σε βήματα γοργά, όταν αυτό το μέτρο να αγκαλιάσει και τις επιχειρήσεις. Τέλος, να μην ξεχάσω να σας πω ότι την περιοχή σας, τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα την περιοχή της Κοζάνης, την παίρνω στις αποσκευές μου, ακόμα και όταν πηγαίνω ταξίδια πολύ μακρινά, όπως στην Κίνα, όπου εκεί διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την εξαγωγή του χρόνου στην κοινή αγορά. Μια πάρα πολύ σημαντική.